ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας ο Υπουργός. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλή αρχή στα νέα σας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Τώρα βλέπουμε, θέλουμε καταρχάς ένα σχόλιο, ένα πρώτο σχόλιο σας και θα μπούμε και στα υπόλοιπα θέματα για τη χθεσινή σύσκεψη που είχατε. Κοιτάξτε, δεν είναι έκτακτη. Είναι συχνές και τακτικές και έτσι πρέπει να είναι οι συναντήσεις των τριών συναρμόδιων υπουργών και υπουργείων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του προβλήματος, του πολύ μεγάλου ζητήματος της παράτυπης μετανάστευσης. Έχουμε μία έξαρση του φαινομένου λόγω και του καλοκαιριού τώρα τον Ιούλιο, κυρίως στα νησιά. Και μας φιλοξένησε χθες, την πρωτοβουλία πήρε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, μαζί με τον Γιάννη Οικονόμου, που μόλις έχει αναλάβει, για να δούμε ακριβώς πώς συντονιζόμαστε καλύτερα. Αυτή τη στιγμή... Τώρα, τι βγήκε από αυτή τη σύσκεψη? Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, η γραμμή είναι συγκεκριμένη και έχει πετύχει τα προηγούμενα 4 χρόνια να φέρει αποτελέσματα με την εγρήγορση των δυνάμεων και της αστυνομίας στον Εύρο, όπου η πίεση υπάρχει και υπάρχει και αυτό το φαινόμενο με τους διακινητές που κάνουν αναστροφή πάνω στην Εγνατία οδό, μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα και είχαμε 2 θανατηφόρα που έχουν συγκλονίσει την τοπική εκεί κοινωνία, αλλά ακόμα περισσότερο η πίεση υπάρχει στα νησιά, ιδίως στη Λέσβο του Ανατολικού Αιγαίου, και πρέπει να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, σήμερα η χώρα έχει ένα οργανωμένο σύστημα. Δεν είναι εκεί που ήταν το 2019. Έχει οργανωμένο σύστημα και στην προστασία, φύλαξη των συνόρων, με το λιμενικό, με τις δυνάμεις του. Ναι. Και πάντως, Υπουργέ, έφτασαν μέχρι σύστημα... και την Εύβοια, ναι, οι διακινητές. Αυτό λέω, κύριε Υπουργέ, για να μην πάμε, πριν πάμε στο σύστημα, αυτό που λέτε εσείς, ουσιαστικά να εμποδίζουμε να έρθουν οι μετανάστες στη χώρα μας. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή μαζεύονται αρκετός κόσμος, συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος, από ό,τι φαίνεται από το ρεπορτάζ, θα μας το πείτε και εσείς που το παρακολουθείτε από τη θέση σας, στα ανατολικά σημεία της χώρας μας, εκεί στον Εύρο, και έχουμε συνεχώς μέσω της θαλάσσης να έρχονται προς τη χώρα μας πάλι. Και μάλιστα μας έλεγαν και λιμενικοί, και διορθώστε με εδώ, ότι λόγω της αυξημένης θαλάσσιας κίνησης με διάφορα γιότ, τουριστικά σκάφη κλπ, είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Μπερδεύονται δηλαδή. Ναι. Είναι διαφορετικό το μοντέλο, το επιχειρηματικό που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες διακινητές στο Ανατολικό Αιγαίο σε σχέση με την Ανατολική Λιβύη. Στην Ανατολική Λιβύη έχουμε μεγάλα σκάφη, καθόλου αξιόπλαια, και είχαμε τη γνωστή τραγωδία της Πύλου. Εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο είναι πολύ μικρότερα, πολύ πιο δύσκολα να εντοπιστούν, έχετε δίκιο. Η απόσταση εξάλλου από την τουρκική ακτή είναι πολύ μικρή και εύκολα μπορούν να την διασχίσουν. Είχαμε βέβαια και το θρασίτατο περιστατικό να φτάσουν μέχρι την Κύμη με ένα ταχύπλοιο που ανέπτυσε ταχύτητα 60 και 65 μίλια την ώρα. Μιλάμε, το βλέπουμε στα πλάνα μας. Ναι, είναι τα πλάνα τα οποία μας τα έδειξαν χθες οι λιμενικοί και στην σύσκεψη. Συνελήφθησαν οι 2 διακινητές και το σκάφος κατασχέθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων του λιμενικού. Είχαν πληροφόρηση οι λιμενικοί για αυτή την κίνηση? Γιατί μέσα στη νύχτα προκαλεί ερωτήματα πώς και αυτοί εντόπισαν αυτό το σκάφος. Ναι, είχαν πληροφόρηση. Ξέρετε, υπάρχουν και τα συστήματα ελέγχου του Αιγαίου και υπό μίαν έννοια ήταν οργανωμένοι και τους περίμεναν. Προσπάθησαν να διαφύγουν ακριβώς λόγω της δυνατότητας που είχε αυτό το σκάφος τόσο γρήγορο με τις 2 τετρακοσάρες μηχανές. Εν τέλει συνελήφθησαν όλοι και οι 2 διακινητές θα παραπευθούν φυσικά στον εισαγγελέα. Έχουν αποφρασινθεί. Ναι. Πάντως, κύριε Υπουργέ, οι εικόνες αυτές μας προκαλούν λίγο... Αυτό που πάει να πει τώρα είναι ερωτηματικό, δηλαδή... Πού θα φτάσουν, ναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Έχουν αποθρασινθεί, ακούστε, έχουν αποθρασινθεί και έχουμε πάρα πολλά περιστατικά εσκεμμένης βύθισης των σκαφών, όπου σκάνε τα φουσκωτά, πετάνε την μηχανή στον βυθό και προκαλούν ναυάγιο οι διακινητές. Είναι εγκληματικότατη αυτή η πράξη. Και θέλω να το πω αυτό απέναντι σε όσους αφελείς, είμαι πολύ έτσι γενναιόδωρος και γενναιόψυχος, δικαιωματιστές, διάφορες ΜΚΟ, αυτοί είναι που προκαλούν θανάτους. Το ελληνικό λιμενικό σώζει ζωές, παρεμβαίνει
και διασώζει όπως το έκανε πάντα. Από το 2012 μέχρι σήμερα είχαμε 500,000, προσέξτε το νούμερο, είναι πραγματικά συγκλονιστικό, 500,000 διασώσεις στη θάλασσα από το ελληνικό λιμενικό, με τον αγώνα των Ελλήνων λιμενικών, ανδρών και γυναικών, και με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενο, μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά, να σας επιστρέψω λίγο πάλι στη χθεσινή σύσκεψη. Σχεδιάζεται να αλλάξει κάτι, να γίνει κάτι, να αυξηθούν οι περιπολίες προκειμένου να μην βλέπουμε τα περιστατικά αυτά στους δρόμους? Διότι έχετε δει κι εσείς και έχουμε και τα στοιχεία πόσα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν προκαλέσει. Και μάλιστα έχουμε και την έντονη αντίδραση των κατοίκων. Έχουν αγανακτήσει οι κάτοικοι. Έχουν αγανακτήσει, έχουν κινητοποιήσει σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Έχουν κινητοποιήσει, νομίζω. Για πρώτες Εγώ συνδέομαι με τον Εύρο και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ζητήματα της Θράκης. Και τα ξέρετε καλά. Ξέρω τον κόσμο ο οποίος με παίρνει απευθείας τηλέφωνο και διαμαρτύρεται δικαίως. Διότι υπάρχει αυτός ο φόβος πια του τρακαρίσματος, του δυστυχήματος. Υπήρχαν κάποιες σκέψεις για καρφιά, κάποιες νέες τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν. Ο εισαγγελέας, από ό,τι μαθαίνω, δεν τις θέλει. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση στην ελληνική αστυνομία. Αυτά είναι αρμοδιότητα του Γιάννη Οικονόμου, φυσικά, για το πώς θα αποτρέπει αυτά τα πολύ επικίνδυνα περιστατικά. Τώρα, έχετε εικόνα εάν θα ξαναζήσουμε κάτι αντίστοιχο όπως το παρελθόν στον Εύρο? Κοιτάξτε, είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι. Και έχουμε το άλλο προετοιμασμένοι, άλλο αν θα το ζήσουμε. Ρώτησα αν θα ξαναζήσουμε κάτι, μια τέτοιο κύμα. Ακούστε, ειδικά στον Εύρο έχουμε, οφείλω να το πω εγώ, και πάντοτε θέλω να μιλάω θαραλέα και με ειλικρίνεια, οι τουρκικές αρχές έχουν δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο. Είχαμε το γνωστό πρόβλημα με την... Καταρχάς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Εύρος, δεν υπάρχει ποτάμι. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Το ποτάμι έχει αυτή τη στιγμή βάθος 5 εκατοστά και 10 εκατοστά. Ναι. Το περνάει κανείς περπατώντας. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε ποτάμι. Είναι τα μέσα του καλοκαιριού και έχουμε τεράστια πτώση στη στάθμη των υδάτων που κάνει πολύ πιο εύκολο το έργο των διακινητών. Είχαμε το γνωστό πρόβλημα με τις νησίδες του Εύρου που πήγαιναν και τους αφήνανε οι διακινητές και ξεκινούσε μετά μια συζήτηση ποιος θα τους διασώσει. Σήμερα οι τουρκικές αρχές συνεργάζονται. Τους παίρνουν πίσω αυτούς και κατά συνέπεια στέλνουν ένα πιο θετικό μήνυμα. Θα δούμε για πόσο θα κρατήσουν έτσι αυτό το καλό πρόσωπο. Ναι, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της επανεκκίνησης, να πούμε, των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρώπη. Πόσους έχετε στείλει πίσω, πόσους μετανάστες έχετε επιστρέψει στην Τουρκία? Στον Εύρο οι αποτροπές είναι δεκάδες χιλιάδες. Μιλάμε για καθημερινά περιστατικά, πολλά. Εγώ να σας πω ότι είμαι και σε διαρκή επικοινωνία και με τους Ευρωπαίους, διότι μιλάμε για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Προχθές μίλησα με τη Γιόχανσον, την αρμόδια επίτροπο. Και πρέπει εδώ να υπάρξει μια περαιτέρω πίεση προς την Τουρκία να συνεργαστεί και για τις επιστροφές και για την καλύτερη, να πούμε, επιτήρηση από μεριάς τουρκικής ακτοφυλακής. Πάντως, για να φεύγουν με τα σκάφη από τα παράλια της Τουρκίας δεν φαίνεται να είναι και πολύ συνεργάσιμοι. Φεύγουν από τα σκάφη και πηγαίνουν και απευθείας στην Ιταλία, ξέρετε. Σήμερα έχουμε, αν μου επιτρέπετε, μάλιστα με ιστιοφόρα. Είναι η business class, αν επιτρέπει κανείς αυτόν τον χαρακτηρισμό. Τα έχουμε δει, υπουργέ, και από βιντεάκια που τα διαφημίζουν ακόμα αυτοί, μέσα και από βίντεο ότι ταξιδέψτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα έχουμε δει. Ταξιδέψτε και έχει ανοίξει ανοιχτή γραμμή. Κοιτάξτε, η Τουρκία επηρεάζει 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από την Ελλάδα, με την οποία έχει και χερσαίο και θαλάσσιο σύνορο, επηρεάζει τη Βουλγαρία, απευθείας την Ιταλία και τη Μάλτα. Επηρεάζει πάρα πολύ και την Κύπρο. Ένα ζήτημα για το οποίο δεν έχουμε... Για να σας κατελευθείω. Εκεί, επιτρέψτε μου να ακουστεί αυτό. Λόγω της πράσινης γραμμής έχουμε πάρα πολλούς που έρχονται στα κατεχόμενα και περνάνε περπατώντας απέναντι στην ελεύθερη Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία, με αποτέλεσμα σήμερα η Κύπρος να έχει το υψηλότερο ποσοστό παράτυπης μετανάστευσης στην Ευρώπη ως ποσοστό του πληθυσμού. Ωραία. Για να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Το κάλεσμα που υπάρχει σήμερα στην Αλεξανδρούπολη έχει τίτλο, αναφέρεται ότι μαζεύουμε υπογραφές για τοποθέτηση καρφιών στην Εγνατία Οδό στον Εύρο. Συμφωνείτε με κάτι τέτοιο εσείς?
Σας το είπα και εγώ πριν ότι υπήρξε αυτή η πρόταση. Ο εισαγγελέας τη θεωρεί επικίνδυνη και υπάρχει μια συζήτηση στην αστυνομία τεχνική, την οποία εγώ τώρα δεν μπορώ να επισέλθω. Προφανώς η αστυνομία τα αξιολογεί όλα αυτά και θα πάρει τα καλύτερα δυνατά μέτρα. Πάντως, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Βάζουμε καρφιά, βάζουμε νάρκες, βάζουμε βόμβες. Θέλω να το πω αυτό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάντως, χάνονται πολλές ζωές στον δρόμο, κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ίσως και το πιο σημαντικό, η ανθρώπινη ζωή. Ναι, απολύτως, απολύτως. Και σας είπα, με φοβερό θράσος συλλαμβάνονται πάρα πολύ. Κάθε μέρα συλλαμβάνει η αστυνομία διακινητές. Ξέρετε ότι εμείς έχουμε ενισχύσει στον Εύρο με συνοριοφύλακες, με αστυνομικές δυνάμεις. Αλλά προφανώς υπάρχει αυτή η έξαρση του φαινομένου. Βλέποντας όμως ότι μπορούν να το ξανακάνουν και να περάσει και ο επόμενος και ο επόμενος, ακόμα και αν κάποιοι από αυτούς συλληφθούν, μήπως θα πρέπει να περάσουμε ένα άλλο μήνυμα, ένα πιο αυστηρό μήνυμα ή να αλλάξει κάτι άμεσα? Ναι. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει αυστηροποιήσει πάρα πολύ τα μηνύματά της μετά το 2019. Γι' αυτό και σήμερα, αν μου επιτρέπετε, στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας, στις δομές μας του Υπουργείου Μετανάστευσης, οι διαμένοντες είναι 15.000 και όχι 200.000 ή 300.000, όπως είχαμε φτάσει κάποτε. Προφανώς βρισκόμαστε σε εγρήγορση, γι' αυτό κάναμε και την σύσκεψη χθες για τον καλύτερο συντονισμό. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και καλή δύναμη στην ημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε θα καλά. Πάμε, Αλεξάνδρου.